Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 28 Νοεμβρίου θα είμαστε μαζί σας με τα αυτοδιοικητικά όπως καθημερινά για την ενημέρωσή σας του τι συμβαίνει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κοινωνικές πολιτικές, πολιτιστικές εξελίξεις και όλα τα δρόμενα. Σε εξέλιξη βέβαια σήμερα είναι από το πρωί οι εκλογές στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Εκεί όπου οι κυρίαρχοι για την Προεδρία και διεκδικητές για το τιμόνι της ΚΕΔΕ είναι ο Δήμαρχος Τρικάλων, ο κύριος Παπασταργίου, και ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο κύριος Κυρίζογλου. Σήμερα η ΚΕΔΕ εκλέγει τη νέα της ηγεσία για την περίοδο 2019-2023. Οι κύριοι Δημήτρης Παπαστεργίου και Λάζαρος Κυρίζογλου προέρχονται, όπως είναι γνωστό, και οι δύο από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και βρίσκονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών λαμβάνει χώρα η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Οι εργασίες ξεκίνησαν ήδη από το πρωί με την ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου και φυσικά χαιρετισμούς τόσο από τον απερχόμενο πρόεδρο της ΚΕΔΕ και νυν Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, όσο και από τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Συνολικά τώρα στις εκλογές της ΚΕΔΕ συμμετέχουν 528 σύνεδροι. Ειδικότερα οι 332 δήμαρχοι της χώρας, 178 δημοτικοί σύμβουλοι που εξελέγησαν εκπρόσωποι των περιφερειακών ενώσεων Δήμο στη χώρα και φυσικά η υπόλοιπη εκλογική δύναμη. Οι εκλογές είναι σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα λογικά μέχρι αύριο θα υπάρχουν για να μπορέσουμε να τα δώσουμε. Επίσης, στις εκλογές συμμετέχουν και τα 18 μέλη που είναι από το απερχόμενο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ που έχουν επανεκλεγεί. Πρέπει να πούμε ότι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αυτό που θα εκλεγεί, θα απαρτίζεται από 31 μέλη. Οι 20 θα είναι δήμαρχοι, μεταξύ αυτών χωρίς εκλογή και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Επίσης, μέλη θα είναι και 11 δημοτικοί σύμβουλοι. Από 7 μέλη απαρτίζεται το Εποπτικό Συμβούλιο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις εκλογές της ΚΕΔΕ, που είναι σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα 5η. Στην Θεσσαλονίκη τώρα για το επόμενο θέμα μας, έντονες παραμένουν οι διαμαρτυρίες. Εδώ και μία εβδομάδα περίπου έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα διόδια στο ύψος του Ωραιοκάστρου. Έντονες λοιπόν παραμένουν οι διαμαρτυρίες των διερχόμενων οδηγών. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε δει τις αντιδράσεις των εκπροσώπων φορέων της αυτοδιοίκησης, όπως του Δημάρχου Ωραιοκάστρου, του κ. Τσακίρη, που έχει στείλει και σχετική επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργό. Στον ίδιο τόνο και στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται φυσικά και οι δηλώσεις των οδηγών και των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κορναρίσματα και αγανάκτηση των οδηγών για να αποφύγουν τα διόδια στο ύψος του Ωραιοκάστρου επιλέγουν τις παράπλευρες οδούς της εξωτερικής περιφερειακής καθώς και την εσωτερική περιφερειακή οδό. Όλοι για να γλιτώσουν τα διόδια έρχονται από εδώ. Εδώ πέρα αυτές οι διασταυρώσεις δεν βλέπεις τίποτα. Μέρα παραμέρα έχουμε ατύχημα. Δεν θέλω να πληρώσω. Και δεύτερον, κατά κύριο λόγο, γιατί δημιουργείται και κομφό, δηλαδή και κίνηση παραπάνω. Όλοι προσπαθούν να γλιτώσουν κάποιο χρηματικό ποσό, το οποίο εντάξει, κατά κάποιο τρόπο είναι και παράλογο. Δίπλα είμαστε και διόδια να περνάμε για να πάμε σπίτια μας. Διόδια έπρεπε να μπουν εδώ πέρα. Ένας που πηγαίνει καθημερινά στη σύνδεση, εμείς που πηγαίνουμε καθημερινά, γιατί να πληρώνουμε διόδια, δεν πρέπει να πάμε στη δουλειά. Στις παράπλευρες οδούς της εξωτερικής περιφερειακής προκαλούνται συχνά ατυχήματα λόγω της κακής κατάστασης του οδοστρώματος και της περιορισμένης ορατότητας. Ωστόσο, αυτή είναι η οικονομική λύση για τους οδηγούς που δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Γίνει πολλά ατυχήματα εδώ πέρα, σχεδόν καθημερινά. Τραγικό πραγματικά. Έχει και πολλή κίνηση πλέον. Έχει πολλή κίνηση. Χαμός, τα βλέπω καθημερινά. Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στην εσωτερική περιφερειακή οδό τις τελευταίες ημέρες. Οι οδηγοί στη βιασύνη τους να κάνουν τις δουλειές τους κινούνται με μεγάλες ταχύτητες. Εφόσον σου επιβάλλει ένα τέλος σε καθημερινή βάση, κάποιοι άνθρωποι αλλάζουν το δρομολόγιο τους και σίγουρα είναι επιβάρυνση για τον επαγγελματία, για τον πολίτη, για όλους. Δεν μένει τίποτα για το αυτοκίνητο. Τίποτα.
Όλα τα δίνουμε στα διόδια. Συνέχεια διόδια πληρώνουμε. Όπου πας βλέπεις διόδια, όπου πας βλέπεις διόδια. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος βιάζεται κάπου, ξέρω εγώ. Γιατί θέλει να πάει από εδώ, θέλει να πάει από εκεί. Αν δεν πέρας διόδια δεν περνάς. Κάθε μέρα περνάμε εκεί, δεν μπορούμε συνέχεια να πληρώνουμε. Στη Νέα Ιωνία, οι διασταυρώσεις που οδηγούν στις παράπλευρες οδούς της εξωτερικής περιφερειακής έχουν αρκετή κίνηση τις τελευταίες ημέρες. Επιπλέον, κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται τις ώρες αιχμής και στη Συμμαχική Οδό. Τώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προγραμματίζει μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τα άτομα με αναπηρία και το πώς κινούνται μέσα στην πόλη, σε διάφορες περιοχές, σε διάφορους χώρους, σε διάφορα δημόσια κτίρια. Όλα αυτά βέβαια με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα που έχει οριστεί κάθε χρόνο να γιορτάζεται η 3η Δεκεμβρίου. Στις 4 του μηνός είναι η ενημερωτική ημερίδα, η οποία θα περιλαμβάνει φυσικά και τις δράσεις που προαναφέραμε σε σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού γίνεται σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασαν σήμερα τις δράσεις που έχουν προγραμματίσει για τις 4 Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν μαθητές στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους. Θεωρούμε ότι η κοινωνία σήμερα εμποδίζει τα άτομα με αναπηρία, τα οποία προσπαθούν, δίνουν το δικό τους αγώνα να ξεπεράσουν ένα ατύχημα, ένα πρόβλημα, και όταν μετά βγούνε στην κοινωνία δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, δεν μπορούν να επισκεφτούν δημόσιες υπηρεσίες, δημόσια κτίρια, και χρειάζεται ευαισθητοποίηση από όλους μας και πρώτα από την νεολαία και τα νεαρά παιδιά, γι' αυτό και ξεκινούμε από εκεί, για να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτή την προσπάθεια. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, είναι 1.100 περίπου οι παράλληλες στηρίξεις στα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για άτομα με αναπηρία, ενώ έχουν εγκριθεί 750 τμήματα ένταξης και έχουν γίνει 2.000 προσλήψεις για μαθητές με ειδικές ανάγκες. Το σχολείο έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία. Αγωνιζόμαστε για ένα ενταξιακό σχολείο, ένα συμπεριληπτικό σχολείο που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές και θα δίνει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές, άρα και ίσες ευκαιρίες απέναντι στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ακόμη δρόμο και αυτός είναι ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστώ τον Ιατρικό Σύλλογο για την συνεργασία αυτή. Θέλουμε οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν αυτή την συνέστηση το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τους μαθητές της. Υπάρχει μεγάλη, θα έλεγα, βελτίωση των μαθητών και αποδοχή όλων αυτών των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Έχουμε όμως μπροστά μας, ξαναλέω, χώρο. Και αυτό θα το καταφέρουμε, ελπίζουμε, με 800 παιδιά που θα βρεθούν στην εκδήλωση και με live streaming που ολόκληρη η Κεντρική Μακεδονία, όλα τα σχολεία μπορούν να παρακολουθήσουν και αυτή η ευαισθητοποίηση και η ενσυναίσθηση να περάσει πια μέσα σε κάθε σχολείο. Στην πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα συμμετέχουν ειδικοί γιατροί και άτομα με αναπηρία που θα μιλήσουν βιωματικά, αλλά και 800 μαθητές από 10 λύκεια της Κεντρικής Μακεδονίας με ανοιχτή συζήτηση και την υποβολή ερωτήσεων και προτάσεων. Ήδη οι αιτήσεις έχουν εξαντληθεί, καθώς από την πρώτη στιγμή σημειώθηκε μεγάλη ζήτηση από την πλευρά των μαθητών. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με προβολή της ταινίας «Μέχρι τη θάλασσα» του Μάρκου Καστίν, που γυρίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με πρωταγωνιστές νέα παιδιά που νοσηλεύονταν ύστερα από σοβαρά ατυχήματα. Τώρα, άλλη μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τον περιβάλλον λαμβάνει η χώρα την ερχόμενη Κυριακή στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Εκεί θα γίνει εξόρμηση καθαρισμού και δεντροφύτευση και συγκεκριμένα στη Νεάπολη την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου, προκειμένου να γίνει μια αναμόρφωση στην περιοχή Στρεμπενιώτη. Με στόχο την αναμόρφωση λοιπόν στο Στρεμπενιώτη αλλά και την ανάδειξη του εθελοντισμού, διοργανώνεται αυτή η παρέμβαση και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Θα γίνει καθαρισμός και δεντροφύτευση, όπως είπαμε, σε μια περιοχή της Νεάπολης που καθημερινά πραγματικά είναι σημείο επίσκεψη από εκατοντάδες πολίτες και πλέον έχει εξελιχθεί ως δράση σε ετήσια θεσμική δράση. Στις 10 το πρωί θα γίνει η συγκέντρωση προκειμένου να ξεκινήσει η εξόρμηση στην προέκταση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, εκεί που υπάρχει το ανοιχτό πάρκινγκ στο 4ο και 5ο γυμνάσιο.
Και πρέπει να σημειώσουμε ότι η δράση ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Οικονομικών και τοπικού Αντιδημάρχου Νεάπολης του κυρίου Δημήτρη Ζυγκερίδη. Στη δράση αυτή τώρα συμμετέχουν η ομάδα που λέγεται Φίλοι Στρεπενιώτη, συμμετέχουν επίσης τοπικοί σύλλογοι και φορείς, σχολικές κοινότητες και δεκάδες εθελοντών πολιτών. Τώρα για την επιτυχία της κυριακάτικης εξόρμησης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Αντώνης Σαουλίδης έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ενίσχυσης και υποστήριξης, διαθέτοντας όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα φυτά. Ο παράλληλος σκοπός αυτής της δράσης, όπως σημειώνουν και οι δύο αντιδήμαρχοι σε σχετική ανακοίνωση, είναι η ανάδειξη του εθελοντισμού, αλλά και των κοινωνικών ευαισθησιών και της αγάπης για τον περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής, μικροί και μεγάλοι, καθώς και μαθητές και τοπικοί σύλλογοι, να πάρουν μέρος σε αυτή την προσπάθεια για το οικοσύστημα. Και εκτός από τον καθαρισμό των συγκεκριμένων χώρων στην περιοχή Στρεπενιώτη, θα μπορέσουν οι εθελοντές να φυτέψουν και 120 με 150 δεντρίλια και θάμνους, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αναγέννηση του οικοσυστήματος και στην ενδυνάμωση του φυσικού πλούτου της περιοχής. Τα σημεία τώρα που συγκεκριμένα που θα λάβει η χώρα η δράση και της καθαριότητας και της δεντροφύτευσης είναι δίπλα από τα γήπεδα του τένις, στο πάρκο και το παρκάκι της οδού Μητροπόλεως, στον χώρο κάτω από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, και στο χώρο επί των οδών Διγενή και Μητροπόλεως, καθώς και στο χώρο γύρω από το κτίριο του πρώτου συστήματος προσκόπων. Αυτά όσον αφορά την Νεάπολη και την δράση που θα λάβει η χώρα την Κυριακή, φυσικά, σε σχέση πάντα και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Στη Θεσσαλονίκη, κεντρικά σημεία ανομίας, πράξεων όπως μικροκλοπές και διαρρήξεις παραμένουν περιοχές όπως είναι η Ροτόντα ή η Καμάρα. Εκεί βέβαια οι κάτοικοι καθημερινά καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά, ζητούν την ενίσχυση της αστυνόμευσης και καλούν το κράτος και τις αστυνομικές αρχές προς βοήθεια. Το τρίγωνο της ανομίας και της εγκληματικότητας, Ροτόντα, Καμάρα και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αποτελεί πονοκέφαλο για τους επικεφαλείς της αστυνομίας, αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους, αφού πρόκειται για 3 από τα πιο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Στους χώρους του Πανεπιστημίου, όταν πέσει το σκοτάδι, οι φοιτητές αποφεύγουν να βρίσκονται εντός του κάμπους. Τα περιστατικά είναι πολλά και συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τους. Ναρκωτικά μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, κλοπές, ενώ ληστείες, καταλάβατε. Δηλαδή, έτσι όπως περπατάμε, να έρχονται, ας πούμε, παρέες και να μας λένε διάφορα, ας πούμε, δικαιολογίες που με έχετε ώρα. Και μέχρι να γίνει όλη αυτή η πράξη, να έχουν μαζευτεί, ας πούμε, άτομα γύρω μας και να μας λένε, ας πούμε, δώστε ό,τι έχετε και δεν έχετε. Αλλιώς, ας πούμε, θα γίνει χαμός. Και, ας πούμε, μερικοί έχουν και καλά μαχαίρι στη τσέπη, έχουν κρατούσε έτσι το χέρι τους στη τσέπη. Υπάρχει αρκετή εγκληματικότητα, πιστεύω, ιδιαίτερα τις ώρες που κλείνει το πανεπιστήμιο. Έχει τύχει, ας πούμε, να είμαστε, πηγαίνω σε πρόβα που κάνουν θεατρική ομάδα και όταν φεύγουμε είναι δύσκολα, υπάρχουν πολλοί μέσα περίεργοι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολύ περίεργοι τύποι μέσα και εκτός. Γενικότερα η περιοχή είναι επικίνδυνη, νομίζω, ειδικά τις ώρες τις βραδινές και για κοπέλες. Έχουν ακουστεί και πολλά σκηνικά. Κάτω από το σπίτι μου κιόλας μαζεύονται ιδιαίτερα πολύ περίεργοι τύποι, οπότε... Ναι, είναι λίγο, αν δεν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει, να σε γυρίσει στο σπίτι σου, να σε προσέξει, είναι λίγο περίεργα τα βράδια. Λίγα μέτρα μόλις πιο πέρα βρίσκεται άλλη μια περιοχή στο κόκκινο, η Καμάρα. Κάποτε αποτελούσε βασική τοποθεσία συνάντησης και ραντεβού για όλες τις ηλικίες. Τώρα οι περισσότεροι την αποφεύγουν και όταν βρίσκονται εκεί φοβούνται. Εγώ αυτά που βλέπω είναι πολύ κλέψιμο από τα λεωφορεία, γιατί με το που κατεβαίνουν από το λεωφορείο, κάποιο επεισόδιο μέσα στο λεωφορείο το οποίο. Και τους ξέρω κιόλας εγώ, τους ίδιους που κλέβουν. Αφού κάθονται εδώ μπροστά και κάνουν συζήτηση για το τι κλέψαν και τι και πώς. Είναι γενικά επικίνδυνη σαν περιοχή. Δεν κυκλοφορούσα εδώ πέρα πριν πιάσω δουλειά. Με ναρκωτικά πάρα πολλά. Κλοπές γενικά, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να κάθεται κάποιος για καφέ και να περάσει ο Πακιστανός και να σου πάρει κάτι. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Έχουμε δει μαχαιρώματα, πυροβολισμούς, φασαρίες κτλ. Είναι χρόνια η κατάσταση. Περίπου 4-5 χρόνο. Με την αστυνομική παρουσία τι γίνεται? Έρχονται το πρωί συνήθως, που δεν έχει τίποτα, και το απόγευμα που γίνεται εδώ χαμός, όχι ιδιαίτερα. Τη βλέπετε αποτελεσματική? Κοιτάξτε να δείτε, όχι. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να γίνει. Εδώ για να έχουμε αποτέλεσμα στην περιοχή πρέπει να υπάρξει κάτι μόνιμο.
ένας μόνιμος έλεγχος. Όταν περνάει ο αστυνομικός μια βόλτα και διαλύονται αυτοί, δεν έχει νόημα, τα 5 λεπτά ξαναγεμίζει. Αν δεν υπάρξει μόνιμη παρουσία, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής της Ρωτώντα την έχουν ονομάσει και όχι άδικα Εξάρχεια της Θεσσαλονίκης, αφού αποτελεί κέντρο ανομίας, διακίνησης ναρκωτικών και η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο. Παρά τις συνεχείς εξορμήσεις της αστυνομίας, η κατάσταση δεν αλλάζει, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση και να ζητούν μόνιμη παρουσία μεγάλης δύναμης αστυνομικών εκεί. Άρχισε εγκληματικότητα, άρχισαν παράξενες φυσιογνωμίες να κυκλοφορούν, να κυνηγούνται, καυγάδες. Ήταν πάλι δύσκολα. Μετά, δηλαδή, τον Οκτώβριο πάλι ξανακύλησε το πράγμα. Εγώ τώρα οπωσδήποτε δεν φοβάμαι, αλλά η γυναίκα μου, τα παιδιά φοβάται το βράδυ. Ειδικά οι γυναίκες φοβάται το βράδυ, μπουν και μέσα στην είσοδο. Αφού βλέπεις, δεν σηκώνεται να περάσει να μπει μέσα στην είσοδο. Υπάρχει μια ένταση. Γενικά βλέπω διάφορους ρόχο, είτε εδώ πέρα εγχώριους, είτε μετανάστες που ξέρω, έχουμε κάθε πρωί να σκουπίσω ξέρω και βλέπω διάφορους να ψάχνουν έτσι, να βρουν. Κάνουν ντύλιες με ναρκωτικά, με τέτοια, δεν ξέρω. Και οι τρεις αυτές περιοχές έχουν και ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό, αφού βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και ταυτόχρονα αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ερώτηση έχουν καταθέσει 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρο στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Οι βουλευτές αναφέρουν ότι το ελόγω έργο δεν έχει οριμότητα τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση, αδειοδότηση και κυρίως δεν εντάσσεται στον απαιτούμενο στρατηγικό σχεδιασμό. Για την δρομολόγησή του, σύμφωνα με την ερώτηση, δεν έχει ληφθεί υπόψη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα και καθορίζει το μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση όλων των μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές. Ειδικότερα στο κείμενο αναφέρεται ότι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού έγινε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το εκτιμόμενο προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ έργο που θα υλοποιηθεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι μελέτες, σύμφωνα με την εξαγγελία, προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2020. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, το έργο χαρακτηρίστηκε ως εθνικού επιπέδου. Και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και παράλληλα συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης που θα αναλάβει την επανεξέταση και οριστικοποίηση του σχεδιασμού του για να καταστεί βιώσιμο και χρηματοδοτήσιμο. Η απόφαση τώρα της κυβέρνησης να συμπεριλάβει αυτό το έργο στις άμεσες προτεραιότητες, σύμφωνα με την ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ευνηδίασε πολλούς κατοίκους της Θεσσαλονίκης και όσους γνωρίζουν για το συγκεκριμένο έργο τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Και αυτό γιατί μέχρι πρώτην η συζήτηση αφορούσε την κατασκευή μιας νέας εξωτερικής περιφερειακής οδού, που είναι ένα έργο μελετητικά όριμο, όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει επίσης περιβαλλοντική έγκριση. Αντίθετα, η υπερυψωμένη περιφερειακή έχει μόνο προμελέτες και η οριστική μελέτη οδοποιίας, καθώς και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχουν απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλα αυτά έχουν συνέπεια να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο δημόσιο διάλογο και στον τεχνικό κόσμο ως προς την κατασκευή του έργου και διατυπώνεται από μια πλευρά το εγχείρημα ότι η υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρος θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, αλλά παράλληλα και ότι είναι οικονομική λύση σε σχέση με τη νέα εξωτερική περιφερειακή, της οποίας ο εκτιμόμενος προϋπολογισμός είναι 900 εκατομμύρια ευρώ. Η άλλη άποψη τώρα, όμως, όπως επισημαίνουν στην ερώτηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λέει πως έντονη είναι η πεποίθηση ότι η flyover περιφερειακή δεν θα εξυπηρετήσει κυκλοφοριακά και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και έμφραξη ροής λόγω των διοδίων σε ένα τόσο σοβαρό άξονα, ενώ ταυτόχρονα με την κατασκευή της θα αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρήπανση και η ηχορύπανση προς το κεντρικό και βόρειο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου, απομείωση της πολύτιμης δασικής βιοποικιλότητας του περιαστικού δάσους Αιχσού και τροποποίηση των υδραυλικών και πλημμυρικών χαρακτηριστικών της όμβριας επιρροής. Τώρα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι δεν είναι διαφορετικές οι απόψεις σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο που προβληματίζουν, αλλά ο χρονισμός της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού. Και αυτό γιατί η εξαγγελία για την υπερυψωμένη περιφερειακή έγινε λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών.
Το σχέδιο αυτό ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις αποσπασματικές πολιτικές και τον ελλειπή σχεδιασμό όσον αφορά τα έργα υποδομής στη χώρα μας, επισημαίνουν οι βουλευτές και ρωτάνε τον Υπουργό με βάση ποιο στρατηγικό σχέδιο προκύπτει η κατασκευή του έργου, πότε επικαιροποιήθηκε το σχέδιο μεταφορικών υποδομών και μετακινήσεων και τα κυκλοφοριακά φορτία, αν προτίθεται η κυβέρνηση να αξιοποιήσει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών ως μέσο υποστήριξης για τη χάραξη πολιτικής, σε περίπτωση μη αξιοποίησης του σχεδίου, αν προγραμματίζεται η εκπόνηση νέου στρατηγικού σχεδίου, αν υπάρχει αξιολόγηση των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υπερυψωμένη και αν έχει προχωρήσει η διοίκηση σε περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό σε επίπεδο ηχορύπανσης, αέριας ρύπανσης, μείωσης δασικής βιοποικιλότητας, πλημμυρικού κινδύνου και τα λοιπά. Υπογράφουν λοιπόν το συγκεκριμένο κείμενο 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το εν λόγω έργο. Πάμε τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την εκπομπή με την υπόλοιπη επικαιρότητα.